Η Οργανωτική Επιτροπή Εορτασμού των 90 χρόνων, μεταξύ των εκδηλώσεων που είχε εισηγηθεί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και έγιναν άμεσα αποδεκτές, ήταν και η τοποθέτηση υποτομής στον χώρο των γραφείων, προκειμένου να τιμηθεί ο αείμνηστος πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Γεώργιος Παντελάκης. Ο Γεώργιος Παντελάκης χαρακτηρίζεται από όλους ως ο πρόεδρος σύμβολο του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Όταν αναφερόταν στον ΠΑΟΚ, συνήθιζε να αναφέρει ένα στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αυτός ο στίχος εξέφραζε απόλυτα τη ζωή του. Ποια ήταν η ζωή του? Ο ΠΑΟΚ. Τι λέει ο στίχος του Λευτέρη Παπαδόπουλου? Όσα ζήσαμε μαζί αυτά τα χρόνια είναι αιώνια και ακριβά. Είναι αγάπη και τιμή και εμπιστοσύνη και γαλήνη στην καρδιά. Τον αδείξαν κατάφορα. Αδείξαν τον άνθρωπο που γιγάντωσε τον ΠΑΟΚ και τον ανέτρεψαν. Έναν ηγέτη που ήταν ο μοναδικός ίσως παράγοντας που έφτισε κατάμουτρα τη Χούντα όταν του ζήτησε να δώσει τον Γούδα στον Ολυμπιακό. Με μοναδικό όπλο την ανδρεία του και την τεράστια προσωπικότητά του. Μόνο όσοι έζησαν την Χούντα μπορούν να καταλάβουν. Στο απόγειο του τρόμου και της κυριαρχίας της δεν δίστασε να περιφρονήσει 10 αξιωματικούς και τον τότε Υπουργό Αθλητισμού, τον Κωνσταντίνο Ασλανίδη. Λέγοντάς του, εσείς καταλύσατε το κράτος. Εσείς λέτε ότι κάνατε επανάσταση. Και δεν μπορείτε να βγάλετε μια διαταγή για να πάρετε τον Γούδα στον Ολυμπιακό. Από μένα μην περιμένετε ποτέ κάτι τέτοιο. Γεια σας. Και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτός ήταν, κύριε, ο Γεώργιος Παντελάκης. Η εκτίμησή μου είναι ότι παράγοντες σαν τον Γεώργιο Παντελάκη εμφανίζονται πολύ σπάνια. Είμαι πολύ συγκινημένος που μιλώ για εκείνον, γιατί ήταν ο άνθρωπος που με τίμησε με το παραπάνω. Με επέλεξε ως πρώτο γενικό διευθυντή όταν το 1979 ο ΠΑΟΚ έγινε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Ο Γεώργιος Παντελάκης ξεκίνησε την παραγωγική του καριέρα στον ΠΑΟΚ από το τμήμα μπάσκετ του Δικεφάλου. Το 1954 ξεκίνησε σαν βοηθός εφόρου. Και από το 1956 έως το 1959 έγινε έφορος της ομάδας, όταν το 1959 κατέκτησε ο ΠΑΟΚ τον πρώτο πανελλήνιο τίτλο του. Το 1960 εκλέγεται γενικός γραμματέας και παραμένει στη θέση αυτή μέχρι και το 1971. Το 1975 αναλαμβάνει πρόεδρος και παραμένει στη θέση αυτή μέχρι και το 1984. Μια χρονιά πολύ σημαδιακή. Στη διάρκεια της ηττίας του ΠΑΟΚ κατακτά το πρώτο του πρωτάθλημα το 1976 και η μεγάλη ομάδα του Δικεφάλου φτάνει στο αποκορύφωμά της. Και έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε ανάμεσά τους τρία παιδιά της εποχής εκείνης, τον Γιώργο Κούδα, τον Κούλι Αποστολίδη και τον Έντο Γκουερίνο. Το 1979 ιδρύεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο Γιώργος Παντελάκης γίνεται ο πρώτος πρόεδρός της, με τον ΑΣ ΠΑΟΚ να διατηρεί στην κατοχή του το 40% των μετοχών της. Έτσι αποκτά τη δυνατότητα να εκλέγει ουσιαστικά και τη διοίκηση της ΠΑΕ. Κάτι που θα είναι καθοριστικό το 1984. Τον Ιούνιο του 1984 η παράταξη του Νίκου Βεζερτζή κερδίζει τις εκλογές στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Αλλάζουν οι τέσσερις εκπρόσωποι του στην ΠΑΕ και την 1η Αυγούστου του 1984, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 το βράδυ, καθερείται από την Προεδρία της ΠΑΕ με ψήφους 6-5 και αναλαμβάνει πρόεδρος ο Πέτρος Καλαφάτης. Την ημέρα εκείνη, αγαπητοί μου φίλοι, υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας, αναγκασμένος να καταγράφω στα πρακτικά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα δρόμενα της ημέρας. Ο Γιώργος Παντελάκης άφησε φάκελο πριν το θάνατό του, με την επιθυμία του να ανακαινιστεί και να εξοπλιστεί, δίνοντας όλη την περιουσία του, το παιδοογκολογικό τμήμα της δεύτερης παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου ΟΧΕΠΑ. Η ρητή εντολή του ήταν να μην δει το φως της δημοσιότητας μέχρι να ολοκληρωθεί το εγχείρημα. Την επιθυμία του αυτή έκαναν πράξη
ο επιστήθιος φίλος του, Γιώργος Λυσαρίδης, αλλά και η νόμιμη δικαιούχος της περιουσίας του, η κυρία Σούλα Τσακίρη, που διατέλεσε χρόνια γραμματέας του. Οι δύο αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν σε επαφή με τις αρχές του νοσοκομείου και υλοποίησαν την απόφαση και επιθυμία του εκλειπώντος. Αγαπητοί φίλοι, η σημερινή ημέρα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι ξεχωριστή. Τιμάται ένας από τους κορυφαίους παράγοντες της. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνά τους ανθρώπους που του πρόσφεραν πολλά και τον αγάπησαν πολύ. Τελειώνοντας, ευχόμαστε στον σημερινό πρόεδρο και ηγέτη του ΠΑΟΚ, κ. Ιβάν Σαββίδη, όχι μόνο να συμπεριληφθεί στην ομάδα των κορυφαίων παραγόντων, αλλά με τη φλόγα, την αγάπη και τον δυναμισμό που διαθέτει, να ξεπεράσει και αυτόν τον σήμερα τιμόμενο Γεώργιο Παντελάκη. Σας ευχαριστώ. 90 χρόνια ΠΑΟΚ. 58 χρόνια δικά μου που βρίσκομαι δίπλα σε αυτό το σύλλογο, δηλαδή από 12 χρόνια παιδάκι. Αυτή τη στιγμή χαίρομαι πραγματικά που ένας άνθρωπος σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα κατάλαβε την ιστορία του ΠΑΟΚ και τιμά ανθρώπους όπως ο προλαλήσαν ο κύριος Νικηφόρου, ξέρει καλύτερα τι άνθρωπος ήταν, γιατί βρισκόταν σχεδόν σε καθημερινή βάση μαζί του, κοντά του. Ήξερε γιατί πάλευε, ήξερε τι ήθελε και το όνειρό του πραγματικά ήταν να κάνει ένα ΠΑΟΚ μεγάλο όσο τον έκανε εκείνα τα χρόνια. Ήταν τιμή μου, χαρά μου, παρόλες τις διαφωνίες μας, παρόλες τις συγκρούσεις μας, ότι καταφέραμε τουλάχιστον μια σελίδα μέσα σε αυτά τα 90 χρόνια και γράψαμε πραγματικά μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αναφερόμενος προηγουμένως ο κύριος Νικηφόρου σε κάποιον κύριο λέει, έλα να δεις από τα τρία τρόπα εδώ που είναι, και στα τρία και στο τέταρτο λέει, ήταν σαν τι μάναζερ, λέει ο Γιώργος Οκούδας. Του λέω, κύριε Νικηφόρου, κάνατε ένα λάθος. Δεν είπατε πόσα μας κλέψανε, πόσα μας πήρανε. Αυτή είναι η ιστορία του ΠΑΟΚ και ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου τον κύριο Σαββίδη που άρχισε να τιμά όλους αυτούς που έχουν προσφέρει σε αυτά τα 90 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Τα χρόνια που παίζαμε έτυχε μια φορά να είμαστε μια παρέα παικτών του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι τώρα ποια άτομα, σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα. Δυο τραπέζια πιο εκεί καθόταν μια παρέα που ήταν ο Γιάννης ο Διακογιάννης μαζί με κάποιους άλλους δημοσιογράφους. Και προφανώς το θέμα συζήτησής τους ήταν μεταγραφές. Και λέγανε τι έκανε ο Ολυμπιακός από μεταγραφές, τι έκανε η ΑΕΚ κτλ. Και κάποια στιγμή σηκώνεται ο Διακογιάννης, ο Γιάννης, και λέει, ρε παιδιά, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη από αυτά. Έχει τον Γιώργο τον Παντελάκη.